Την Κομοτηνή επισκέφθηκε ο Υπουργός Επικρατείας Μάκης Βορύδης στα πλαίσια ομιλίας του σε εκδήλωση της φοιτητικής παράταξης Δάπνου Δουφουκού με θέμα την κυβερνητική μεταρρύθμιση στον ποινικό κώδικα και τον δικαστικό χάρτη της χώρας. Η εκδήλωση έλαβε χώρα στο Επαγγελματικό και Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Ροδόπης και σε αυτήν έδωσαν το παρόν μεταξύ άλλων η γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας και βουλευτής του Β' Δύο Δυτικού Τομέα Αθηνών Μαρία Σιραγγέλα, καθώς και ο βουλευτής Ροδόπης του κυβερνώντος κόμματος Ευρυπίδης Τηγιανίδης και λοιπά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Με βασικό ακροατήριο φοιτητές της Νομικής Σχολής Κομοτηνής, ο Υπουργός Επικρατείας διευκρίνησε ότι η μεταρρύθμιση στον χώρο της δικαιοσύνης έχει ενιαία στρατηγική και φιλοσοφία. Η επιτάχυνση απονομής της δικαιοσύνης συνδέεται επί παραδείγματι με τον δικαστικό χάρτη. Είμαι χαρούμενος πολύ που είμαι εδώ. Είναι μια, νομίζω, ενδιαφέρουσα, ελπίζω ότι θα είναι μια ενδιαφέρουσα εκδήλωση. Το κομμάτι των μεταρρυθμίσεων που κάνουμε τώρα κυρίως στην ποινική δικαιοσύνη είναι σημαντικό κομμάτι, γιατί είναι μέσα στο πλέμμα των συνολικών μεταρρυθμίσεων που θέλουμε να αντιμετωπίσουμε. Στη δικαιοσύνη έχουμε μια σειρά από θέματα και κρεμότητες τα οποία μας ενδιαφέρουν. Το κομμάτι της επιτάχυνσης και της ποινικής και της πολιτικής δίκης, αλλά και αν θέλετε του ρυθμού με τον οποίο εκδικάζονται οι αποφάσεις στη διοικητική δικαιοσύνη, είναι μέσα στα θέματα τα οποία μας απασχολούν. Τώρα κάνουμε μία πρώτη παρέμβαση. Όπως είπα, η επιτάχυνση είναι το ένα ζήτημα που απασχολεί. Το δεύτερο θέμα είναι ότι πρέπει να ανταποκριθούμε, νομίζω, σε ένα κοινωνικό αίτημα που λέει ότι χρειαζόμαστε αποτελεσματικότερες αντικλιματικές πολιτικές. Προφανώς οι αντικλιματικές πολιτικές είναι δέσμοι πραγμάτων. Ένα κομμάτι από αυτές τις πολιτικές που θα ακολουθήσουμε για τα ζητήματα της αποτελεσματικότερης αντικλιματικής πολιτικής, της αντιμετώπισης του εγκλήματος, είναι η αυστηροποίηση του ποινικού κώδικα. Κάναμε λοιπόν ένα πρώτο βήμα εδώ. Βέβαια, υπάρχει ένα μεγάλο λέγμα μεταρρυθμίσεων στον χώρο της δικαιοσύνης. Ο νέος δικαστικός χάρτης και αυτός είναι κάτι το οποίο νομίζουμε ότι θα βελτιώσει σημαντικά τα πράγματα. Άρα, νομίζω η κυβέρνηση προχωράει στη μεταρρυθμιστική κατεύθυνση και θα τα συζητήσουμε τώρα εδώ. Και πρέπει να συγχαρώ τη Δάπνο Δουφουκού για αυτή την πρωτοβουλία, γιατί δείχνει το ενδιαφέρον σε ένα πάρα πολύ σύγχρονο, επίκαιρο και μείζον θέμα. Υπουργέ, οι δικηγορικοί σύλλογοι ανά τη χώρα προειδοποιούν ότι με τη μεταρρύθμιση, ναι, μεν θα επέλθουν κάποιες θετικές εξελίξεις, πλην όμως κινδυνεύει ο κόσμος να μπαίνει στη φυλακή ακόμα και για πλημελήματα. Σωστά. Κοιτάξτε, ένα από τα ζητήματα που πρέπει να μας απασχολήσει και μας απασχολεί είναι ότι μπορεί στο μυαλό μας σε ορισμένες περιπτώσεις να έχουμε μόνο τη βαριά εγκληματικότητα, άρα στην πραγματικότητα κακουργήματα, αλλά υπάρχουν αντικοινωνικές συμπεριφορές οι οποίες δεν απαντώνται αποτελεσματικά, που έχουν πλημεληματικό χαρακτήρα. Να πω ένα παράδειγμα. Πόσες φορές έχετε ακούσει συμπολίτες μας να λένε τον έπιασε η αστυνομία, τον πήγε στο δικαστήριο, έφυγε και ξανά τα ίδια έκανε. Τι είναι αυτό? Αυτό στην πραγματικότητα είναι μια πλημεληματική πράξη, θα μπορούσε να είναι μια πλημεληματική κλοπή. Από δράστες που το κάνουν και το ξανακάνουν και όπου έτσι όπως ήταν το σύστημα μέχρι τώρα, τους λαμβάνανε, τους πηγαίνανε στο αυτόχωρο, παίρνανε την αναβολή τους, είχαν και μια πρώτη καταδίκη, αλλά επειδή αυτή η καταδίκη ακριβώς είχε πλημεληματικό χαρακτήρα, κανείς ποτέ δεν πήγαινε στη φυλακή. Τώρα διαμορφώνεται ένα πλαίσιο που, ναι, σε ορισμένα πλημελήματα πράγματι θα μπορείς και να οδηγήσεις στη φυλακή με βραχυπρόθεσμες εκτίσεις, αλλά όμως να ξέρει ο άλλος ότι έχει μία συνέπεια σε αυτό. Ή να σας πω ένα άλλο παράδειγμα. Βαριές αντικοινωνικές συμπεριφορές. Είμαστε από τις χώρες που έχουμε πολύ υψηλό δείκτη ανθρωποκτονιών από αμέλεια λόγω απαραδέκτων οδηγικών συμπεριφορών. Στα πλαίσια της οδικής ασφάλειας. Λέμε τώρα, όταν, ας πούμε, παραδείγματος χάρη υπάρχει μέθη ή όταν υπάρχει παραβίαση του ερυθρού σηματοδότη, δηλαδή βαριές αντικοινωνικές συμπεριφορές από πλευράς οδικής ασφάλειας που επιφέρουν το θάνατο, αυτές να τιμωρούνται βαρύτερα. Θέλω να πω ότι πρέπει μερικά πράγματα τα οποία σιγά σιγά φαίνεται να εμπεδώνονται σε πλαίσια μιας, ας το πω έτσι, κουλτούρας ατιμωρησίας, και αυτά πρέπει να αντιμετωπιστούν. Γιατί εδώ πρέπει πάλι να σταθμίζουμε. Όταν αυτό δεν γίνεται σπανίως, αλλά αρχίζει και φαίνεται να αποκτά ενδυμικά χαρακτηριστικά,
η οδήγηση με αλκοόλ παραδείγματος χάρη, μια βαριά αντικοινωνική συμπεριφορά, γιατί ενέχει ένα πολύ σημαντικό κίνδυνο. Οικογένειες εν συνεχεία θρυνούν τα παιδιά τους στο ατύχημα. Και πηγαίνουμε τώρα και έχουμε μια πλημεληματική ποινή. Δηλαδή, μια ζωή χάθηκε, δεν έγινε και τίποτα. Άρα, όλα αυτά είναι που προσπαθεί να αντιμετωπίσει το νέο μας ποινικό πλαίσιο, νομίζω, στη σωστή κατεύθυνση. Την Πέμπτη, κατά σειρά, για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, εκδήλωσή μας με θέμα τις αλλαγές στον εθνικό δικαστικό χάρτη. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τόσο τον Υπουργό που μας κάνει την τιμή σήμερα να βρίσκεται εδώ, όσο και τη γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, την κυρία Σιριγένα, η οποία θα απευθύνει και έναν χαιρετισμό πριν ξεκινήσουμε κανονικά με την εκδήλωση. Καλησπέρα σε όλες και όλους. Καταρχάς, είναι πολύ μεγάλη και χαρά και τιμή που βρίσκομαι σήμερα μαζί σας, γιατί και εγώ από την ΔΑΠ ξεκίνησα, ΔΑΠ Φιλοσοφικής. Οπότε αντιλαμβάνομαι και όλα αυτά που έχετε περάσει το τελευταίο χρονικό διάστημα με τις καταλήψεις, γιατί και τότε ίδιες καταστάσεις πάνω κάτω ζούσαμε. Με ανθρώπους που τις περισσότερες φορές ήταν και έξω από τα πανεπιστημιακή, ανθρώπους που πολλές φορές κρατάγανε πολύ μεγάλο χρόνο τις γενικές συνελεύσεις μόνο και μόνο για να μπορέσει να περάσει το δικό τους. Σαφώς γνωρίζω ότι τα πράγματα είναι κάπως καλύτερα, γιατί τότε δεν είχαμε τη δυνατότητα, χάναμε δηλαδή εξεταστικές, δεν είχαμε τη δυνατότητα να γίνονται οι εξετάσεις ψηφιακά όπως μπορούν τώρα. Σε κάθε περίπτωση όμως, ο αγώνας που δίνεται είναι κατανοητός πλήρως. Θέλω να είμαι σύντομη, γιατί θέλω να ακούσουμε και τον Υπουργό. Άλλωστε, το θέμα της ημέρας είναι, νομίζω, αρκετά σημαντικό. Και επειδή ένα μεγάλο ποσοστό των ανθρώπων που βρίσκονται, οι γυναίκες και άντρες που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην αίθουσα, δαπίτησες και δαπίτες, πρέπει να είστε από την νομική εδώ στο Αθηθήτα. Το μόνο που έχω να πω είναι ότι ενδεχομένως να έχετε διαβάσει το νομοσχέδιο, το καινούργιο που κατατίθεται στο Υπουργείο Παιδείας. Ένα μεγάλο ποσοστό των άρθρων, περίπου το 70% αφορά τα δημόσια πανεπιστήμια. Και αυτό θα πρέπει να το γίνει, να γίνει κατανοητό και έτσι να το επικοινωνήσουμε ακόμα περισσότερο. Και όχι τα μη κρατικά, το 30% αφορά τα μη κρατικά. Και πολύ περισσότερο αφορά έτσι αναβάθμιση, που υπάρχουν πολλά άρθρα που αφορούν αναβάθμιση εδώ του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου. Ευχαριστώ πολύ και πάλι. Να τα διαρθρώσω λίγο. Είστε φοιτητές νομικής. Πολύ σωστά. Άρα το κέντρο μας είναι πιο πολύ η κουβέντα δικαστικός χάρτης, ποινικός κώδικας, αλλαγές, επιτάχυνση στη δικαιοσύνη. Κάνουμε αυτή την κουβέντα. Σωστά. Ωραία. Στον χώρο της δικαιοσύνης, να ξέρετε ότι είναι ένα ενιαίο πράγμα που έχει μια ενιαία στρατηγική, μια ενιαία φιλοσοφία. Το λέω γιατί θα δείτε ότι το κομμάτι του παραδείγματος χάρη της επιτάχυνσης που συζητάμε είναι συνδεδεμένο με το δικαστικό χάρτη. Ο δικαστικός χάρτης, θα σας ξεκινήσω από αυτό, μιας και είναι το τίτλος της σημερινής συζήτησης. Ο δικαστικός χάρτης είναι μια που έχει ξεκινήσει πολλά χρόνια. Γιατί στην πραγματικότητα έχει διαπιστωθεί ότι δικαστήρια, δικαστικοί σχηματισμοί που λειτουργούσαν, έχουν ιδρυθεί σε μια χρονική στιγμή με κριτήρια μάλλον μη ορθολογικά.